περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαστε the day after από τα Mad Video Music Awards 2022 από την ΔΕΗ. Μια μέρα μετά τη 19η απονομή, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, θα δούμε και κάποια αποσπάσματα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αριστοκλή που γιορτάζει σήμερα, την Αγρυπίνα, το Λούλι και τη Λούλα. Ιδιαίτερα ονόματα όλα αυτά. Χρόνια σας πολλά και καλά. Πάμε να δούμε Νίκο Οικονομόπουλο, Όσο Τίποτα Σε Θέλω, που είναι το καινούργιο του και άκρος καλοκαιρινό hit του, γιατί πιστεύω ότι θα παίξει πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Και επιστρέφω αμέσως μετά με Mad VMA. Είμαστε και πάλι εδώ, the day after, μία μέρα μετά τα Mad Video Music Awards 2022 από την ΔΕΗ. Μία μέρα η οποία... μία βραδιά μάλλον να πω καλύτερα, δεν θα πω για την ημέρα σήμερα. Μία βραδιά που συζητήθηκε ίσως όσο καμία στα βραβεία μας. Και ξέρετε πολύ καλά σε τι αναφέρομαι. Δεν ξέρετε πόσο, μα πόσο, δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχετε ήδη διαβάσει πολλά και έχετε δει πολλά πράγματα από το πρωί. Πολλά βιντεάκια. Δεν ξέρετε πόσο πολύ στενοχωρημένος είμαι που μία τόσο όμορφη βραδιά, γιατί τα Mad VMA τι είναι? Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής. Είναι πραγματικά η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής, γι' αυτό άλλωστε έχουμε φτάσει να μιλάμε στη 19η χρονιά. Και αυτό έχει γίνει από εσάς. Δηλαδή, χθες δεν ξέρετε τι χαρά είχα πάρει που μπαίνοντας στο χώρο, από νωρίς είχα πάει, από το μεσημέρι, από τις 2-3 η ώρα ήμουν εκεί και έμπαινα συνέχεια στο χώρο και έβλεπα σιγά σιγά τον κόσμο που έμπαινε από το απόγευμα και μετά, και μέσα σε λίγη ώρα είχε γεμίσει ασφυκτικά όλο το ΤΑΕΚ Βοντό. Και τι χαρά είχα που λέω εντάξει, επιστρέψαμε στα παλιά μας τα λιμέρια και θα έχουμε μια φοβερή βραδιά. Δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα μέσα σε μία τόσο όμορφη βραδιά να υπάρχει βία για οποιοδήποτε λόγο, και δεν αναφέρω μόνο στα VMA, οπουδήποτε αυτό. Το θεωρώ ανεπίτρεπτο, αδιανόητο, τραγικό να έρχονται καλλιτέχνες για να λύσουν τις διαφορές τους, πραγματικά. Και δεν είναι ότι δεν σέβονται το κανάλι που κάνει την παραγωγή, που κάνει τα βραβεία. Δεν σέβονται όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει έρθει εκεί να τους δει και να τους χειροκροτήσει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, με καταλαβαίνετε. Ήσασταν υπέροχοι χθες, όσοι ήσασταν χθες εκεί, πραγματικά σας θαύμασα για το πώς και εσείς το διαχειριστήκατε, γιατί καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη βραδιά ήταν για όλους εμάς η χθεσινή, για να διαχειριστούμε όλο αυτό και να έχουμε μία ομαλή συνέχεια με τα VMA. Πραγματικά, τι να πω, κάθε χρόνο σας το λέω, φέτος το λέω όσο ποτέ, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, και εγώ προσωπικά σαν Θέμης, για όλη τη στήριξη και όλη την αγκαλιά που έχετε, μια τεράστια αγκαλιά που έχετε δώσει κάθε χρόνο στα Mad Video Music Awards και στο Mad TV, πραγματικά. Να πω φυσικά, γιατί πρέπει να το πω αυτό, ότι λίγες ώρες, θα το έχετε δει υποθέτω, το ανέβασα και εγώ στο δικό μου το Instagram και στα social media μου στο Facebook, το Mad έβγαλε μια ανακοίνωση πολύ γρήγορα αμέσως μετά τη λήξη των βραβείων. Σας την διαβάζω σε περίπτωση που δεν την έχετε δει. Τα Mad Video Music Awards καταδικάζουν τη βία οποιασδήποτε μορφής. Σε αυτό το πλαίσιο δεν θα προβληθεί στον αέρα, στον τηλεοπτικό αέρα, κανένα τραγούδι και καμία βράβευση προσώπων που συμμετείχαν σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες. Τα Mad Video Music Awards, 19 χρόνια τώρα, είναι και θα συνεχίσουν να είναι η γιορτή της μουσικής που ενώνει, γιατί όντως η μουσική είναι για να μας ενώνει και όχι για να μας χωρίζει, και πρέπει κάποιοι αυτό επιτέλους να το καταλάβουν. Πίστευα ότι διαφορετικά θα ήμουν και εγώ σήμερα, τελείως διαφορετικά με κάθε χρόνο την επόμενη μέρα των βραβείων. Πάμε να πάρουμε μια πολύ πολύ έτσι όμορφη γεύση. Γιατί είναι τα βραβεία όμορφα, παιδιά. Η βραδιά, όχι τα βραβεία, η βραδιά αυτή είναι όμορφη. Γιατί έχουμε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες να δίνουν αυτόν τον παλμό. Μην εστιάζουμε, δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό το συγκεκριμένο μεμονωμένο γεγονός. Γιατί πραγματικά αυτός ο θεσμός όλα αυτά τα χρόνια έχει μεγαλώσει χάρη σε όλους εσάς. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση από το τι έγινε χθες το βράδυ στα 19 τα βραβεία μας. Does he know?
είμαστε και πάλι εδώ, the day after. Την λέμε σήμερα την εκπομπή, μία μέρα μετά από τα Mad Video Music Awards 2022 από την ΔΕΗ. Είπαμε αρκετά πράγματα λίγο πριν. Αυτό το οποίο δεν έχω πει και θέλω να πω βεβαίως δημόσια είναι... Η αποσυμπίεση μου, δηλαδή πραγματικά, ό,τι και να συνέβαινε, κάθε φορά που πήγαινα backstage και την έβλεπα να αλλάζει τα ρούχα της, να κάνει να χαμογελάει, μου έφτιαχνε την διάθεση. Είναι πραγματικά υπέροχη. Το έχω ξαναπεί αυτό για την Κόνη Μεταξά και της αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαστε στο OK The Request Show, να μην το ξεχνάμε αυτό. Θέλω να μπαίνετε συνέχεια στο Instagram του MAD TV, να μας δείτε ποιοι είστε και σε ποιους αφιερώνετε όλα τα αγαπημένα σας βίντεο κλιπ. Στέλνετε DM, direct message, στο Instagram του MAD. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη ζήτηση ο Νίκος και το αφιερώνει στην Σταυρούλα. Θέλει να δει Γιώργο Κακοσέο. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ, επιστρέψαμε. Έρχεται πολύ ωραίο Mad Classic για την συνέχεια. Έρχεται το φοβερό Scandalous Mystique, πολύ μεγάλη επιτυχία του Girl Band που κυκλοφόρησε το 2003 και μπήκε στο δεύτερο άλμπουμ του, το Eye Candy. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να πάμε σχεδόν 20 χρόνια πριν. Mad Classic. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ και φτάνουμε στο κλείσιμο και για τη σημερινή μας την εκπομπή The Day After. Έτσι είναι η εκπομπή σήμερα. Ένα OK την επόμενη μέρα των Mad Video Music Awards 2022 από την ΔΕΗ. Για άλλη μια φορά, τι να πω, παιδιά, ένα γιγαντίο ευχαριστώ από όλους εμάς, σε όλους εσάς που είστε κοντά μας και ήσασταν ειδικά κοντά μας και μας στηρίξατε στην χθεσινή πολύ πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Για άλλη μια φορά, ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Σας υπόσχομαι όσο περνάει από το χέρι μου. Εντάξει, μιλώ τώρα αυτή τη στιγμή σαν Θέμης Γεωργαντάς. Είναι στοίχημα νομίζω για όλους εμάς αυτό εδώ στο MAD TV. Αυτό το οποίο έγινε χθες να μην ξαναγίνει ποτέ, να μην το ξαναδούμε, να μην το ξαναζήσουμε ποτέ. Οποιαδήποτε, όλες οι μορφές βίας, οποιαδήποτε μορφή βίας δεν πρέπει να υπάρχει. Και εννοείται ότι δεν πρέπει να υπάρχει σε καμία βραδιά, σε καμία γιορτή μουσικής. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.